Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές, πολύ καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Καλησπέρα. αγάπη. Μου Καλησπέρα σας. έπεσε και το ακουστικό. Και εμένα δεν πειράζει, αυτά συμβαίνουν. Λοιπόν, άλλη μια τρίτη κοντά σας, ζωντανά από εδώ. Από την Εγνατία Τηλεόραση. Και σήμερα έχουμε ένα θέμα για το μακεδονικό αγώνα και τη συμβολή και τις θυσίες των κριτικών σε αυτόν. Αυτές τις μέρες γιορτάζουμε την επέτειο του μακεδονικού αγώνα. Εμείς θα εστιάσουμε, όπως είπε η αγάπη, στην προσφορά των κριτικών και θα πούμε μερικά λόγια για τη θυσία αυτή. Ωραία. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε σιγά σιγά λοιπόν. Λοιπόν, άρχισε. Είναι αδύνατο να παραθέσει κανείς όλα τα ονόματα των ηρωικών κριτικών μακεδονομάχων και υπηρομάχων της περίοδου 1903-1913 και ακόμα δυσκολότερο είναι να αξιολογήσει τη γενναιότητα, την ανδρεία και το εθνικό τους φρόνημα. Η επετηρίδα των κριτικών μακεδονομάχων περιλαμβάνει 533 άνδρες. Επομένως, όσα ονόματα δεν θα αναφερθούν, απλώς δεν υστερούν ούτε εσκεμμένα αποσιωπήθηκαν. Η ιστορία, η κριτική ιστορία, η Ελλάδα τους έχει τιμήσει και καταχωρήσει στον αθάνατο κατάλογο των ηρών και τους υμνεί με κριτικούς ριζίτικους στίχους και με πρωτομές, αγάλματα, μνημεία, επιγραμματικές στήλες, προσωπικά γραμματόσημα και οδονήμια στη Μακεδονία, στην Ήπειρο, στην Αθήνα, στους τόπους που έπεσαν και στα χωριά και στις πόλεις της καταγωγής τους. Η έναρξη του Μακεδονικού Αγώνα 1903-1908 τοποθετείται πολύ νωρίτερα το 1870 με τη δημιουργία της Βουλγαρικής Εξαρχίας, μετά την παρέμβαση της Τουρκίας και μέχρι το 1897 χαρακτηρίζεται από την έντονη προπαγανδιστική δραστηριότητα. Συνεχίζεται με την τρομοκρατική δράση των ένοπλων κομιτατζίδων, οι οποίοι είχαν σκοπό τον αφανισμό του ελληνικού στοιχείου με τους διωγμούς, τις δολοφονίες και τις σφαγές, καθώς και την οργάνωση ταραχών και ψευδεξεργέσεων. Από τις πρώτες μορφές εκδήλωσης ενεργού αντίδρασης ήταν η αποστολή αντάρτικων σωμάτων από την Εθνική Εταιρεία το 1896. Ακολούθησε η ενεργός συμμετοχή του Μητροπολίτη Γερμανού Καραβαγγέλη στην περιφέρεια της Καστοριάς το 1901, ενώ παράλληλα ξεκίνησε και η οργάνωση αντάρτικων σωμάτων στο Βιλαέτη Μοναστηρίου υπό την ηγεσία του Ίωνα Δραγούμη και στο Βιλαέτη Θεσσαλονίκης υπό την ηγεσία του Γενικού Προξένου Λάμπουρ Κορομιλά. Έτσι άρχισε ο Μακεδονικός πόλεμος, ένας πόλεμος ιδιόμορφος, παράξενος και ανορθόδοξος που έγινε κυρίως μεταξύ Ελλήνων και Βουλγάρων σε έδαφος που κατήχε η Τουρκία. Οι κριτικοί εθελοντικά ανταποκρίθηκαν στο εθνικό προσκλητήριο για να σωθεί η Μακεδονία. Ο νεαρός ανθιπολογός Γεώργιος Τσόντος, με το ψευδώνυμο Καπετάν Βάρδας, βρήκε τους πρώτους ετοιμοπόλεμους και ρυψοκίνδυνους εθελοντές κριτικούς, τον Γεώργιο Πέρο ή Περάκη, Ευθύμιο Καούδη, Λαμπρινό Βρανά και Γεώργιο Δικόνυμο Μακρύ, που με ενθουσιασμό δέχτηκαν να πάνε στη Δυτική Μακεδονία και να είναι οι πρωτοπόροι στο διαφαινόμενο αφυπνισμό της Ελλάδας. Τον Απρίλιο του 1903 αποβιβάστηκαν στη Θεσσαλονίκη. Όμως οι τοπικές τουρκικές αρχές τους θεώρησαν ύποπτους, τους παρακολούθησαν στενά και τελικά τους εξανάγκασαν να επιστρέψουν στην Αθήνα. Μόνο ο Γεώργιος Πέρος κατόρθωσε να πείσει τους Τούρκους ότι ήταν ζωέμπορος και επισκέφθηκε το μοναστήρι και την Καστοριά για να μεταφέρει στον Ίωνα Δραγούμη και τον Γερμανό Καραβαγγέλη αξιόλογη μυστική αλληλογραφία. Ο Πέρος επέστρεψε στην Αθήνα με ενθαρρυντικές αφηγήσεις για την κατάσταση που επικρατούσε στις περιοχές που επισκέφτηκε και με τη βεβαιότητα ότι υπήρχαν άνθρωποι στη Μακεδονία έτοιμοι να θυσιάσουν τα πάντα για το έθνος. Έτσι, ενίσχυσε το ηθικό των φίλων του κριτικών στην Αθήνα που αποφάσισαν από κοινού να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους. Με σύντονες ενέργειες καταρτίστηκε το πρώτο ένοπλο σώμα για την ενίσχυση και της οργάνωσης του Μητροπολίτη Καραβαγγέλη. Ο ανθιπολογαγός Τσόντος βρήκε και πάλι 6 κριτικούς, οι οποίοι μαζί με τους 4 προηγούμενους και με τη συνοδεία του ανθιπολογαγού Μαζαράκη Κωνσταντίνου ή αλλιώς Καπετάνα Κρήτας, πήγαν στα Τρίκαλα, εφοδιάστηκαν με οπλισμό και πυρομαχικά και στις 13 Ιουνίου του 1903 πέρασαν ένοπλοι την τότε ελληνοτουρκική μεθόριο.
Το πρώτο ελληνικό αντάρτικο σώμα που μπήκε στην τουρκοκρατούμενη Μακεδονία αποτελούσαν οι Γεώργιος Πέρος, Ευθύμιος Καούδης, Γεώργιος Δικόνυμος Μακρής, Λαμπρινός Βρανάς, Γεώργιος Σεημένης, Γεώργιος Ζουρίδης, Γεώργιος Στρατινάκης, Ευστράτιος Μπονάτος, Μανούσος Κατουνάτος και Νικόλαος Λουκάκης. Την ίδια περίοδο, ο Μητροπολίτης Καραβαγγέλης πήρε επιστολή του Παύλου Μελά με ημερομηνία 11 Ιουνίου του 1903, που μεταξύ άλλων έγραφε «Οι Κρήτες που σας στέλνομεν είναι τέλειοι τύποι πολεμιστών, γενναίοι, ευφυείς, τολμηροί, αποφασιστικοί, φιλόδοξοι και έχοντες ανεπτυγμένον το εθνικό αίσθημα. Είμαι βέβαιος ότι θα ενισχύσω συγκαταπληκτικώς τον αγώνα σας». Αυτά τα προφητικά λόγια επιβεβαιώθηκαν περίτρανα και οι μισοί από αυτούς έπεσαν στα πεδία των μαχών για τη σωτηρία και την απελευθέρωση της Μακεδονίας. Η παρουσία του πρώτου αντάρτικου σώματος των 10 κριτικών από την ελεύθερη Ελλάδα, αν και πολύ σύντομη, λειτουργήσε ιδιαίτερα ευεργετικά για τον ελληνικό αγώνα στη Μακεδονία. Η πείρα που απέκτησαν αποδείχθηκε πολύτιμη και δύο από αυτούς, ο Ευθύμιος Καούδης και ο Γεώργιος Δικόνυμος Μακρής, διέπρεψαν αργότερα και ως αρχηγοί σωμάτων. Οι συγκρούσεις με τις βουλγαρικές συμμορίες, η εφαρμοζόμενη τακτική τους, η ανικανότητά τους στη σκοποβολή και ο βαθμός της εν γέννη στρατιωτικής τους κατάρτισης ενθάρρυναν τους κριτικούς να συνεχίσουν με επιτυχία τις προσπάθειές τους και να δώσουν ένα ευίωνο σάλπισμα αφύπνισης για την απελευθέρωση της Μακεδονίας. Συνεχίζουμε να σας λέμε για το μακεδονικό αγώνα και το πόσο συνέβαλαν οι κριτικοί σε αυτόν. Πριν από την επάνωδο των 10 κριτικών, οι αξιωματικοί της Εθνικής Επιτροπής έστειλαν νέο 20αμελέ σώμα με τους Λεωνίδα Παπαμαλέκο και Στυλιανό Κλειδί. Έπεσαν ηρωικά και οι δύο το 1912. Όμως κατά το χρόνο της προσπαρασκευής τους στη Θεσσαλία εκδηλώθηκε η βουλγαρική εξέργεση του Ήλιντεν στις 20 Ιουλίου του 1903 στη Δυτική Μακεδονία και η επανάσταση της μεταμόρφωσης στην Ανδριανούπολη σηματοδότησαν τη νέα φάση του μακεδονικού ζητήματος. Για το λόγο αυτό, ο Παύλος Μελάς είπε να ματαιώσουν την είσοδο στη Μακεδονία και να επιστρέψουν στην Αθήνα. Ωστόσο, οι βουλγαρικές και τουρκικές ενέργειες οδήγησαν τους Έλληνες σε εξέγερση. Από τις αρχές του 1904, η ελληνική κυβέρνηση, με πρωθυπουργό τον Γεώργιο Θεοτόκη, αποφάσισε να εγκαταλείψει τη μετριοπαθή στάση της και να εφαρμόσει μια πιο ρεαλιστική πολιτική για τα μακεδονικά πράγματα, λαμβάνοντας ορισμένα μέτρα. Τη νύχτα 27 προς 28 Αυγούστου του 1904, σώμα με επικεφαλής τον ανθιπολοχαγό πυροβολικού Παύλου Μελά, καπετάν Μίκη Ζέζας, ο οποίος ορίστηκε Γενικός Αρχηγός της Δυτικής Μακεδονίας, δυστυχώς μόνο για 45 μέρες, διήλθε την ελληνοτουρκική μεθόριο και ουσιαστικά σηματοδοτούσε την ενεργό συμμετοχή του ελληνικού κράτους με 34 άνδρες, από τους οποίους οι 10 ήταν κριτικοί. Δυστυχώς,
Ο Παύλος Μελάς σκοτώθηκε πρόωρα στις 13 Οκτωβρίου του 1904 στην Στάτιστα, σημερινό Μελά, και ο θάνατός του συγκλώνησε τον ελληνισμό. Γενόμενος αιώνιο σύμβολο και θρύλος που συνδέθηκε άρρηκτα με την επίσημη έναρξη του Μακεδονικού αγώνα και παρέμεινε ήρωας στην αιωνιότητα και στις καρδιές των Ελλήνων. Μετά το θάνατο του Παύλου Μελά, το μακεδονικό ζήτημα έγινε εθνική υπόθεση και γενικός αρχηγός ορίστηκε ο ανθιπολοχαγός Γεώργιος Κατεχάκης, ο οποίος παρέμεινε μέχρι την άνοιξη του 1905, οπότε ορίστηκε ο ανθιπολοχαγός Γεώργιος Τσόντος μέχρι το τέλος του 1908. Δηλαδή, από τους τρεις γενικούς αρχηγούς, οι δύο ήταν κριτικοί. Από τους 82 αρχηγούς σωμάτων, οι 19 ήταν κριτικοί. Και από τους 19 ιδιώτες αρχηγούς, οι 14 ήταν κριτικοί. Ο Βολάνης Γεώργιος, ο Γήπαρης Παύλος, ο Καλομενόπουλος Νικόστρατος και διάφοροι άλλοι. Το σύνολο των καπεταναίων κριτικών που έλαβαν μέρος στο μακεδονικό αγώνα ήταν 39 με 2.976 άνδρες. Ο πρώτος νεκρός του μακεδονικού αγώνα ήταν ο Γεώργιος Σεημένης, 22 ετών, από την Ανώπολη Σφακίων, τον οποίον συνέλαβαν οι Βούλγαροι κομιτατζίδες και αφού το κατακρεούργησαν, το έκαψαν στην Κλεισούρα στις 23 Ιουλίου του 1903, ενώ ο αδερφός του Γιάννης Σεημένης σκοτώθηκε στο μοναστήρι, προσπαθώντας να δραπετεύσει από τις φυλακές. Αξίζει να αναφέρουμε και δύο πράκτορες που τελικά επέζησαν, ο Μιχαήλ Φραντζεσκάκης από το Βάμο Χανίων με το ψευδόνυμο Μανώλης Καφετζόπουλος που υπηρέτησε και ως διευθυντής της Δημοτικής Σχολής Μπερκαμένης και ως επιθεωρητής Δημοτικών Σχολείων Πρεσπών. Στις ενέργειές τους αργότερα ως διαπρεπούς δικηγόρου οφείλεται η ένταξη των κριτικών βρακοφόρων στην Προεδρική Φρουρά. Και τέλος, ο Δημήτρης Λαμπράκης, επίσης από το Βάμο Χανίων, που προσέφερε εξαιρετικές εθνικές υπηρεσίες ως πράκτορας στο Κομιτάτο του Μακεδονικού Αγώνα. Πρόκειται για το μετέπειτα ιδρυτή και εκδότη των εφημερίδων Βήμα και Τα Νέα, και οι δύο φυλακίστηκαν από τους Τούρκους στο μοναστήρι. Βέβαια, στο Μακεδονικό Αγώνα πολέμησαν και θυσιάστηκαν επίσης γενναίοι αγωνιστές από τη Μάνη, τη Μεσσηνία, την Αρκαδία, την Αθήνα, τη Ρούμελη, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τη Θράκη, τη Μικρά Ασία, τα νησιά μας και από κάθε άλλη γωνιά του ελεύθερου και υπόδουλου ελληνισμού. Εύλογα γεννάται το ερώτημα ή η απορία πολλών γιατί αυτή η μεγάλη εθελοντική συμμετοχή των κριτικών στο Μακεδονικό Αγώνα το 1903 μέχρι το 1908 και το 1912 μέχρι το 1913. Η απάντηση είναι ότι η σχέση της Κρήτης με τη Μακεδονία διαχρονικά ήταν άριστες και παραδοσιακά είχαν ενσωματωθεί στην οτροπία των κατοίκων τους όπως ιστορικά τεκμηριώνονται. Στο στρατό του Μεγάλου Αλεξάνδρου υπηρετούσαν Κρήτες τοξότες, περίφημοι για τις ικανότητές τους, ενώ ο Ναύαρχος Νέαρχος του στόλου του Μακεδόνα βασιλιά ήταν κριτικός. Αρκετές εκατοταετίες αργότερα, στον Ερωτόκριτο του Βιτσέντζου Κορνάρου, βρίσκουμε ένα ακόμα τεκμήριο της φιλίας Κρητών και Μακεδόνων, ο Χαρίδημος, το Ρηγόπουλο της Κρήτης και ο Νικόστρατος, ο αφέντης της Μακεδονίας, θεμελιώνουν αυτή τη φιλία σε αμοιβαίους όρκους και υπόσχονται πως αν η περίσταση το επιβάλλει, ο καθένας θα προστρέξει σε βοήθεια του άλλου. Και αυτή η υπόσχεση, παρά το λογοτεχνικό της περιεχόμενο, τηρήθηκε κατά γράμμα και από τις δύο πλευρές. Στη διάρκεια των κριτικών επαναστάσεων, εναντίον των Τούρκων, αρκετοί Μακεδόνες κατέβηκαν στην Κρήτη εθελοντικά για να βοηθήσουν στον